Το νέο αυτόματο σύστημα πληροφόρησης επισκεπτών εγκαινιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού στην είσοδο της Μαρίνας, στο χώρο που παραχώρησε το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου. Αυτό το σύστημα είναι χρόνια τώρα το χρησιμοποιούμε στο εξωτερικό. Λύνει τα χέρια στον επισκέπτη, τον βοηθάει πάρα πολύ να αποφασίσει και θεωρώ πάλι το Ρέθινο πρωτοποριακό που έχει εφαρμόσει ήδη αυτό το σύστημα. Συγκεκριμένο μηχάνημα, το σύστημα πληροφόρησης επισκεπτών, έρθε να καλύψει αυτό το κενό. Δηλαδή είναι μια πολύ μοντέρνα πηγή πληροφόρησης, η οποία είναι πάρα πολύ καλό που ξεκινά στην Κρήτη και μάλιστα ξεκινά από το Ρέθινο. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και είναι ένα σύστημα το οποίο όταν καταλήξει εδώ ο τουρίστας μπορεί να πάρει από ό,τι ακούσαμε, γιατί ηλεκτρονικός δεν είμαι, να πάρει μια πληροφορία που βρίχνεται, τι μπορεί να δει, ποιο ξενοδοχείο, γιατί μπορεί καμιά φορά να μην έχει κλείσει ξενοδοχείο και να πάρει τις πληροφορίες τις κατάλληλες. Πρωτοπόρο το Ρέθυμνο σε επίπεδο Κρήτης δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ενημερωθεί άμεσα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, για τα ελεύθερα ξενοδοχειακά καταλήματα, τα εστιατόρια και φυσικά για όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου και της Νομαρχίας, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες άμεσα να ενημερώνονται για όλα τα δρόμενα. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ένα σύστημα τουριστικής ενημέρωσης των επισκεπτών. Εφαρμόζεται στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 25 χρόνια. Ήρθε ώρα να ξεκινήσουμε και στην Ελλάδα με τέτοια συστήματα. Πληροφορίες για αξιοθέατα, πληροφορίες για πολιτιστικές εκδηλώσεις, με λειτουργίες αναζήτησης. Και παρέχει ακόμα τη δυνατότητα να αποστείλει κάποιο email σε γνωστούς του, μαζί με μια φωτογραφία την οποία βγάζει με μια webcam που υπάρχει πάνω από την οθόνη. Φιλοδοξία είναι να τοποθετηθούν 5 ακόμα τέτοια ανάλογα συστήματα πληροφόρησης σε ολόκληρο τον νομό Ρεθύμνου.